Λοιπόν, εδώ είμαστε, Κρήτη σήμερα, μέρος τέταρτο. Είναι η ώρα να μιλήσουμε για τον τουρισμό, να μιλήσουμε για τη νέα τουριστική σεζόν, να δούμε ποια είναι τα μηνύματα, αν είναι αισιόδοξα, τι περιμένει και ο τουριστικός κόσμος και οι τουριστικοί παράγοντες. Και να καλησπέρισουμε τον κύριο Μιχάλη Βλατάκη, πρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων Κρήτης. Πολύ καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θα είναι μια εξαιρετική χρονιά έτσι όπως την είχαμε κατά νου. Γιατί κλείνοντας περσινή σεζόν, αυτό λέγαμε. Αυτό που έρχεται είναι θεωτικό. Κοιτάξτε, μιλάτε με κάποιον που δεν θριαβολογεί ποτέ, δεν με ψιμωρέ ποτέ, ούτε γκρινιάζει όταν όλοι γκρινιάζουν. Θα σας πω πώς είναι τα πράγματα. Διότι αυτή την περίοδο σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπονται οι σοβαροί άνθρωποι του τουρισμού να κάνουμε προβλέψεις. Θα πρέπει να σας πω τον προγραμματισμό. Υπάρχει προγραμματισμός. Ο προγραμματισμός καμιά φορά βγαίνει, καμιά φορά δεν βγαίνει. Ο προγραμματισμός είναι, εμείς τον αναλύουμε από το πόσες θέσεις έχουν κρατηθεί αεροπορικές. Τα σλότς που λέμε, κύριε Βλατάκη. Τα σλότς. Τα σλότς είναι οι χρονοθυρίδες που θα έρθουν τα αεροπλάνα. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μας είναι ο αριθμός των θέσεων που έχουν προγραμματιστεί. Εκεί λοιπόν βλέπουμε μια μικρή αύξηση που είναι γύρω στο 4 με 5%. Έτσι. Άρα λοιπόν έχουμε μια αύξηση σε σχέση με πέρυσι στις αεροπορικές θέσεις που έχουν προγραμματιστεί. Από εκεί και πέρα ένα δεύτερο στοιχείο που εμείς αναλύουμε είναι οι προκρατήσεις. Οι προκρατήσεις δείχνουν μια τάση και εκεί βλέπουμε μια τέτοια περίπου μικρή αύξηση. Τώρα, αυτός είναι ο προγραμματισμός. Εάν στο τέλος της σεζόν ο προγραμματισμός ολοκληρωθεί και πουληθούν όλες οι θέσεις και οι προκρατήσεις γίνουν κρατήσεις και έρθουν οι επισκέπτες, τότε ναι, θα έχουμε μια καλύτερη σεζόν. Και αν ακόμα τα οικονομικά αποτελέσματα είναι τόσο καλά όσο η αύξηση, τότε ναι, θα πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι. Από εκεί και πέρα, μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι έχουμε δύο πολέμους, οι οποίοι τρέχουν, έτσι. Έχουμε την κλιματική αλλαγή, η οποία μπορεί να μας φέρει βροχές και τον Ιούνιο. Έτσι, αυτό πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Το είδαμε πέρυσι το Μάιο που ήταν κακός ο καιρός και χάσαμε τις κρατήσεις last minute, τις κρατήσεις τελευταία στιγμής, διότι κάποιος πάει, κοιτάζει που έχει καλό καιρό και θα πάει σε αυτό τον προορισμό. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι πελάτες μας που έρχονται από τη Βόρεια Ευρώπη και κυρίως οι Γερμανοί έχουν οικονομικά προβλήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό που λένε, κύριε Βλατάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι αρχίζουν στη Γερμανία τώρα και νιώθουν λίγο για αυτή την οικονομική κρίση. Ισχύει, έχετε και εσείς την ισχύει, το βλέπουμε εμείς από τα στοιχεία και από τις κρατήσεις που κάνουμε σε τι κατηγορία ξενοδοχείο και τι χρήματα σε πακέτα διαθέτουν. Πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη μας ότι παρόλα αυτά, ακόμα και αν πάνε όλα καλά, δεν έχουμε δραματική εξέλιξη στους πολέμους, στη κλιματική αλλαγή που θα μας βοηθήσει να πάρουμε τις κρατήσεις τελευταίας στιγμής, στα οικονομικά προβλήματα που έτσι ή αλλιώς θα πάρει κάποιο την οικογένειά του να έρθει, θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη μας ότι στο Βερολίνο τη μεγάλη έκθεση είχαν 50 καινούριους προορισμούς. 50 καινούριοι προορισμοί που μπαίνουν να μοιραστούν την ίδια πίτα. Βέβαια. Δεν αυξάνε την πίτα. Οι οποίοι προορισμοί προς τα πού? Διάφοροι καινούριοι προορισμοί. Ας πούμε την Αλβανία που είναι κοντά σε εμάς, που έχει ωραία παράλια, τα οποία αξιοποιούνται τώρα και με πάρα πολύ φτηνές τιμές. Εμείς, σε εμάς οι τιμές έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Άρα έχουμε νέους ανταγωνιστές, κύριε Βλατάκη, και πολύ οικονομικούς ανταγωνιστές. Ναι. Άρα λοιπόν τα βάζουμε όλα αυτά στο μυαλό μας. Λαμβάνουμε υπόψη ότι έχουμε μια μικρή αύξηση στον προγραμματισμό, σε προκρατήσεις και σε θέσεις. Και από εκεί και πέρα
Όσοι θέλουν να θριαμβολογούν, ας θριαμβολογούν. Εγώ θα είμαι προσγειωμένος, όπως νομίζω είμαι πάντα, και θα καλέσω να έχουμε, να δουλέψουμε σκληρά και να πάρουμε αυτό το μερίδιο της πίτας που μπορούμε να διεκδικήσουμε και να έχουμε καλά αποτελέσματα στο τέλος. Η δική μου έννοια είναι αυτοί οι οποίοι θα έρθουν, όπως θα έρθουν, να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε έτσι που περιμένουν, με πολύ λιγότερο προσωπικό, κύριε Καριωτάκη. Αυτό ήταν η επόμενη ερώτηση που θα σας έκανα. Που εμείς έχουμε αύξηση. Θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή την αύξηση, αν όλα πάνε καλά και την έχουμε πραγματικά σε αριθμούς? Αυτή είναι η έννοια μου. Να έρθουν αυτοί οι άνθρωποι, να τους εξυπηρετήσουμε σωστά, να γυρίσουν πίσω ευχαριστημένοι και πρεσβευτές, διότι η Κρήτη δεν είναι ένας προορισμός μόνο για μία σεζόν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά, εκτός από το να τους εξυπηρετήσουμε σωστά, εκτός από το να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να έρθουν και να περάσουν καλά, για να φτάσουμε σε ένα αίσιο αποτέλεσμα στο τέλος της σεζόν. Και περιμένω την επόμενη ερώτηση, διότι θα είναι ακόμα ένας παράγοντας που θα πρέπει να βάλουμε στο μυαλό μας. Μήπως διαβάζετε το μυαλό μας, κύριε Πλατάκη? Τρέχουσα σεζόν. Λοιπόν, εμείς θα σας ρωτήσουμε, δεν ξέρω αν σκεφτήκατε αυτό, για τις μεταναστευτικές ροές. Διότι βλέπουμε εδώ και μήνες στην Κρήτη ότι έχουμε σημαντική αύξηση. Βλέπουμε ότι απασχολεί πλέον και την κυβέρνηση σοβαρά, να μένει και ο υπουργός εντός των ημερών. Σας ανησυχεί λοιπόν αυτό? Πάρα πολύ. Και θυμάμαι το 2015, τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, φωτογραφίες που ανέβηκαν στο διαδίκτυο και παντού, που στέρισαν τον τουρισμό από τα ωραία νησιά του Βορείου Αιγαίου. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση στην Κρήτη. Η Κρήτη δεν μπορεί να επιτρέψει τέτοιες εικόνες και κανείς δεν μπορεί εμένα να με κατηγορήσει ότι είμαι ρατσιστής. Έχω δείξει όλα αυτά τα χρόνια τι είμαι, και το μόνο που με ενδιαφέρει βέβαια είναι ο τουρισμός. Και ο τουρισμός της Κρήτης δεν επιτρέπεται να μπει σε αυτή την ανοιετική διαδικασία. Θα πρέπει να λάβουμε επιτέλους όλα τα μέτρα που χρειάζεται, διότι ανατριχιάζω όταν ακούω και διαβάζω ότι περιμένουν 20.000 που έχουν ήδη πληρώσει για να μεταφερθούν πού αλλού, στην Κρήτη. Καταλαβαίνετε ότι δεν θα γλιτώσουμε εικόνες τέτοιες που είναι αντιτουριστικές. Όλοι αυτοί είναι καλοδεχούμενοι, αλλά να έρθουν με νόμιμο τρόπο, να έρθουν με τέτοιο τρόπο που θα μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε, διότι μας λείπουν πολλά εργατικά κέντρα, και αυτό που ζητάμε εμείς είναι εξειδικευμένους στον τουρισμό, και η Τινησία και η Αιγύπτος, για όσους έχουν πάει, έχει καταπληκτικούς και έμπειρους και σωστούς εργαζόμενους στη φιλοξενία. Αυτούς τους θέλουμε, και να έρθουν νόμιμα, με συγκεκριμένο χρόνο που θα παραμείνουν εδώ, με όλα τα χαρτιά, και να μπορέσουμε να μας βοηθήσουν να ανταποκριθούμε σε αυτό που λέγαμε στην έλλειψη. Μόνο που στα παράλια της Λιβύης, ξέρετε, δεν είναι ούτε η Τινήσιοι, ούτε οι Αιγύπτιοι. Και οι περισσότεροι είναι άνθρωποι που θέλουν απλώς να φύγουν από αυτό τον ορειμαγδό. Αυτό είναι και ο λόγος που ανησυχώ. Και από εκεί και πέρα, εμείς δεν είμαστε η πολιτεία. Η πολιτεία να λάβει τα μέτρα της, η πολιτεία να ακούσει την αγωνιώδη φωνή μας, ότι δεν πρέπει να επανέλθουμε, αν και δεν νομίζω ότι τίθεται τέτοιο θέμα τη σημερινή εποχή. Θέλω να ελπίζω ότι δεν θα έχουμε τέτοιες εικόνες. Από εκεί και πέρα, το γεγονός ότι έχουν πάρει το χτέλ στην παραλία για να μένουν οι άμυροι αυτοί πρόσφυγες, εκεί που περνάει όλος ο τουρισμός που επισκέπτεται την πόλη μας, δεν είναι και καλύτερη επιλογή. Ωραία. Και οι υποδομές.
Από πλευράς υποδομών, τι γίνεται, κύριε Βλατάκη? Κοιτάξτε, αν η ιδιωτική πρωτοβουλία σαρώνει. Είμαστε γεμάτοι πεντάστερα, τετράστερα και εξακολουθούμε να έχουμε τέτοιες βλέψεις. Σε επίπεδο accommodation, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη, πάμε πάρα πολύ καλά. Σε επίπεδο πολιτείας, δρόμοι, αεροδρόμια, όλα χρειάζονται μια βελτίωση. Κοιτάξτε, να σας πω. Καταρχήν, ας ξεκινήσουμε αυτό που είπατε, ιδιωτική πρωτοβουλία. Η ιδιωτική πρωτοβουλία και γενικά τα καταλήμματα εν όψη του νέου αεροδρομίου που γίνεται, θα χρειαστούμε στην Κρήτη ένα μεγάλο αριθμό, σύμφωνα με τον προγραμματισμό, ένα μεγάλο αριθμό καταλήμματων, ο οποίος θα πρέπει να γίνει με την υποστήριξη της πολιτείας. Αυτό είναι εκ του κάνευ. Η κρητική φιλοξενία δεν είναι τα funds και τα μεγάλα τεράστια ξενοδοχεία τα οποία θα γίνουν από φαντ στην Κρήτη. Η κρητική φιλοξενία είναι οι άνθρωποι της. Είστε εσείς, ο καθένας, ο οποίος θα κάνει ένα κατάλημα φιλόξενο και θα υποδεχθεί με ποιοτικές κατασκευές και ποιοτικές υποδομές τους επισκέπτες. Πού είναι η πολιτεία? Όταν στην τελευταίο αναπτυξιακό νόμο δίνει για την περιφέρεια της Κρήτης 13,5 εκατομμύρια μόνο, όταν υπάρχουν όριμες αιτήσεις από κρητικούς και όχι από φαντ, που είναι έτοιμοι να κάνουν καταλήμματα τα οποία θα χρειαστεί η Κρήτη, φιλόξενα καταλήμματα, κρητικής φιλοξενίας καταλήμματα, τα οποία θα χρειαστεί η Κρήτη όταν θα έρθει το καινούριο αεροδρόμιο. Διότι το καινούριο αεροδρόμιο προγραμματίζεται ότι θα φέρει αρκετό κόσμο, τον οποίο με το σημερινό αριθμό καταλήμματων δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί. Τι κάνει η πολιτεία? Πολύ καλός ο ΒΟΑΚ. Το χρειαζόμαστε, έπρεπε να τον είχε η Κρήτη πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Και ζηλεύω όποτε πάω στην υπόλοιπη Ελλάδα όλοι αυτούς οι δρόμοι που έχουν. Το αεροδρόμιο που άξιζε τόσα χρόνια η Κρήτη και ευτυχώς θα γίνει τώρα. Αλλά από εκεί και πέρα, αεροδρόμια πολύ καλά και δρόμους έχουν οι ενδυνάμοι επισκέπτες μας. Σωστά. Αυτό που χρειάζονται είναι ποιοτικά καταλήμματα, τα οποία όταν θα τελειώσουν οι υποδομές αυτές θα είναι γέρικα και δεν θα είναι αρκετά, και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου στην πολιτεία. Δώστε στον τουρισμό. Ο τουρισμός δεν είναι αγνώμων και το απέδειξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Υποστηρίχθηκε και τα έχει δώσει υπερπολαπλασιαστικά πίσω και πολύ γρήγορα μάλιστα, το ξέρετε. Αλλήμον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και κάναμε μια πρώτη προσέγγιση για το τουρισμό της Κρήτης. Να πω όμως ότι το έχω ξαναπεί, αλλά οφείλω να το λέω πάντα. Για μένα και για τους ανθρώπους τουρισμού που είμαστε παλιοί, δεν λέει τίποτε ο αριθμός των επισκεπτών. Βεβαίως. Όταν χρησιμοποιώ αυτά τα στοιχεία, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όταν πέρυσι είχαμε 34 εκατομμύρια τουρίστες και είχαμε 21 δις έσοδα, δηλαδή 620 ευρώ το κεφάλι. Και η Πορτογαλία, σας λέω, μία στα κιλά μας, επιτρέψτε μου τη λαϊκή έκφραση, χώρα, 18 εκατομμύρια τουρίστες, 25 δις, 1390 το κεφάλι. Τεράστια διαφορά. Πού πρέπει να είμαστε? Πρέπει να είμαστε σε αυτή τη φιλοσοφία, πρέπει εκεί να προσπαθήσουμε να έχουμε τέτοια αποτελέσματα και όχι να μετράμε τι αύξηση έχουμε κάθε χρόνο σε επισκέπτες. Αλλά προφανώς πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο μοντέλο ενδεχόμενα τουρισμού. Φιλοσοφία είναι και όραμα. Ωραία. Εμείς χαιρόμαστε πάντα τα σας έχουμε, γιατί είστε, πέρα από έμπειρος, είστε και μια μεστή έτσι, φωνή που δεν ενθουσιάζεται και εύκολα. Δηλαδή έχει την αισιοδοξία, αλλά δεν ενθουσιάζει, δεν μπαίνετε σε θριαμπολογίες. Χαρά του δημοσιογράφου του δρόμου είναι. Ευγενής, άμεσος, μια χαρά. Λοιπόν, θα τα πούμε κι αυτά. Και εσείς είστε εξαιρετικοί αφιτριώνες, σας ευχαριστώ.